Καλημέρα κύριε Κουρέτα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Είναι, τι καλημέρα, είναι τα πράγματα πολύ άσχημα εδώ στη Θεσσαλία. Τώρα έρχομαι από τη Μαγνησία και πάω προς την Καρδίτσα. Δεν ξέρω αν θα φτάσω, γιατί έχει ένα μέτρο νερό στον Παλαμά μέσα στην πόλη. Ναι. Λοιπόν, σας έλεγα, όπως σωστά είπατε, εδώ και αρκετό καιρό, για τις αστοχίες και για τις ανεπάρκειες της περιφερειακής διοίκησης, οι οποίες τώρα εκδηλώνονται σε υπερθετικό βαθμό. Και τι εννοώ. Το 2018 είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μια οδηγία, μάλλον κανονισμός, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει το περίφημο σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις περιφέρειες των χωρών. Έτσι λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση τότε, το 2018, το αποφάσισε και ξεκίνησαν το 2019 να γίνονται σε όλες τις περιφέρειες σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Και έγιναν σε αρκετές περιφέρειες και αν δείτε, αυτό λέγαμε τότε και δυστυχώς παληθεύτηκα, δυστυχώς λέω. Με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Το 2019 λοιπόν βγήκε ένα δελτίο τύπου από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, ότι λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για το σχέδιο αυτό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν πάτε στη σελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μιλάμε ότι είναι ακόμα σε διαβούλευση. Λοιπόν, ακούστε, το 2000, μετά το 20, μετά τον Ιαννό δηλαδή, έπρεπε η Ελλάδα να εκπονήσει σε όλες τις περιφέρειες, στη Θεσσαλία εν προκειμένου, ένα σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το οποίο θα προέβλεπε διάφορα έργα, ναι, τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και κυρίως στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει η κοινότητα και το οποίο είναι 1,3 τρισεκατομμύρια και το οποίο για την Ελλάδα είναι περίπου 80 δις. Δεν αφορά την κλιματική αλλαγή μόνο, αφορά πάρα πολλά πράγματα, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, μία πρόταση ολοκληρωμένη και συγκροτημένη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ακόμα δεν είδαμε και για αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ανεπάρκεια. Είναι εγκληματικές οι αστοχίες οι οποίες έχουν γίνει. Κύριε Κουρέτα, σαφές αυτό που λέτε. Μισό λεπτό. Εδώ τώρα τα νερά έχουν φτάσει στα 3 μέτρα. Πληροφορούμε ότι στο χωριό της Αγίας Τριάδας υπάρχει θέμα, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους εντός εγκλωβισμένους κανένας από τους εκτός. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Κοιτάξτε, οι αστοχίες ξεκινάνε από το 2012. Το αστικό κομμάτι του Βόλου δεν είχε να κάνει με την κλιματική αλλαγή, ναι, έχει να κάνει με τέσσερις χυμάρους οι οποίοι έγιναν με αστοχία και οι οποίοι συντηρούνται πλημερώς με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Βόλος να πνιγεί. Μάλιστα. Το κομμάτι του πηγείου, της αγοράς, ναι, εκεί εμπίπτει το σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και κάποια σχέδια, κάποια έργα τα οποία ξεκίνησαν ελάχιστα δεν τελείωσαν ποτέ. Τρίτον, το κομμάτι της Καρδίτσας των Φαρσάλων που αυτή τη στιγμή έχει πνιγεί, ναι, ναι, είναι καθαρά θέμα ανικανότητας να γίνουν έργα σοβαρά μετά τον Ιαννό στο σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Καθαρά ευθύνη του Περιφερειάρχη. Και τέταρτο, στα παράλια της Λάρισας που έγινε την πρώτη μέρα η καταστροφή, δεν είχε ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο που λέγεται υδατοδεξαμενή του Αγιοκάμπου, το οποίο είναι 4,1 εκατομμύρια κυβικά και το οποίο το 18 είχε ενταχθεί και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, πόσο αλλιώς να το πούμε πιο καθαρά ότι άρα υπάρχει δεν είναι ανικανότητα και ενδεχομένως εμείς εκτός από την καταγραφή που κάνουμε έχουμε μια θετική πρόταση η οποία λέει το εξής. Είμαστε έτοιμοι τις επόμενες μέρες, τη Δευτέρα θα δοθεί συνέντευξη γι' αυτό, θα καταθέσουμε στον Πρωθυπουργό θετική πρόταση, μια σειρά έργων τα οποία πρέπει σας να έρχεται γίνουν απαραίτητα για να μπορέσουμε σας να έρχεται εκεί αύριο αυτό που λέγεται δημοσιονομικό πλαίσιο για την, κύριε Κουρέτα, καταλαβαίνω τώρα τον προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή. Εγώ καταλαβαίνω την οργία, αλλά ακούστε, σας έρχεται πρώτον ο Πρωθυπουργός αύριο εκεί. Ανέβαλε την άνοδο στη ΔΕΘ κάποιος. Γιατί έρχεται? Γιατί θέλει να πάρει το συντονισμό από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να το κάνει. Που είναι ο κύριος Αγοραστός. Δεν μου λέτε, έρχεται. Δεν μου λέτε κύριε Κουρέτα, επειδή ακόμη τα νερά για να πούμε ότι θα τραβηχτούν θα πάρει λίγο χρόνο. Όμως τι ζημιά θεωρείτε ότι
υφίσταται αυτή τη στιγμή όλος ο Θεσσαλικός κάμπος, όλες οι περιοχές. Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη, όχι μόνο σε υποδομές, αλλά και σε αγροτική παραγωγή. Είναι ανυπολόγιστη. Δις. Μιλάμε για ζημιά, δις. Και δεν είναι μόνο να δώσεις κάποια χρήματα που έρχονται τώρα, όπως ο κύριος Αβγενάκης και κάποιοι άλλοι, και χαϊδεύουν και λέει θα σας δώσουμε 3.000 επειδή κάηκαν τα δέντρα. Δεν μιλάμε για τέτοιες συμπεριφορές. Μιλάμε για έργα σοβαρά που έχουν κάνει πολλές περιφέρειες της Ευρώπης στα πλαίσια της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, που εδώ είναι ακόμα σε διαβούλευση. Σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. 4 χρόνια είναι σε διαβούλευση και ο κόσμος πνίγεται. Επομένως, γι' αυτό και δεν μπορεί να βγει τώρα ο αγοραστός. Να βγει να πει τι. Μέχρι πριν από μια εβδομάδα έβγαινε σέρφι και λέει είμαι περιφερειάρχης των έργων. Για να βγει τώρα να δούμε ποιον έργο είναι. Αυτό που δεν έγιναν και πνίγεται ο κόσμος. Ας βγει τώρα να μας τα πει. Δεν μου λέτε το ίδιο βλέπετε να ισχύει και στις πόλεις. Θέλω να πω ούτε εκεί γίνεται. Κοιτάξτε, η Μαγνησία αυτή τη στιγμή από εκεί έρχομαι. Ο Βόλος ξαναπλημμύρισε γιατί έσπασε ξανά ο Κραυσίδωνας. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει κοπεί η Εθνική στα 2. Δεν μπορείς ούτε να μπεις στο Βόλο ούτε να βγεις αυτή τη στιγμή. Στα κάτω Λεχόνια δεν έχει σπάσει ακόμα το ποτάμι, αλλά είναι στο όριο να σπάσει. Οι δρόμοι που είναι στο νότιο πύλιο και προς τη Ζαγορά έχουν μεγάλο πρόβλημα. Χαρακτηριστικά το Πουρί, που είναι το τελευταίο χωριό μετά τη Ζαγορά, ο δρόμος που έχει μια απόσταση μερικών χιλιόμετρων από τη Ζαγορά, ο δρόμος έφυγε. Το Πουρί, δηλαδή, το Πουρί αυτή τη στιγμή είναι αποκομμένο, όπως είναι αποκομμένο και πάρα πολλά χωριά, και από νερό και από ρεύμα, και δεν μπορεί να πάει κανείς ούτε ένα αυτοκίνητο. Είναι βιβλική καταστροφή, διότι τα έργα τα οποία έπρεπε να είχαν ξεκινήσει και να είχαν τελειώσει δεν έγιναν ποτέ. Πολύ χειρότερη κατάσταση βεβαίως στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα, εδώ μου λένε, μισό λεπτό, μου λένε ότι και στο κέντρο, στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων έχει βουλιάξει. Παντού δηλαδή. Ο Ενιπέας και η κοιλάδα των Φαρσάλων χθες που πλημμύρισε, αυτή τη στιγμή πήγε το νερό προς τα κάτω, γιατί δεν είχαν γίνει αυτά τα περίφημα μικρά φράγματα που φωνάζουμε τόσα χρόνια γύρω γύρω από τον κάμπο για να μπορέσουν να συγκρατήσουν το νερό, και αυτή τη στιγμή ο Παλαμάς έχει μέσα στην πόλη 1 μέτρο νερό μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Άρα δεν φταίει. Μιλάμε για μια καταστροφή η οποία δεν έχει, δεν μπορεί να τη συλλάβει ο νους του ανθρώπου, και οι οποίες οι ευθύνες αυτές είναι τεράστιες και πρέπει την επόμενη μέρα να έχουμε μια θετική πρόταση. Εκεί επιμένω σε αυτό που σας είπα για την πρότασή μας για την ένταξη όλων αυτών των έργων στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Δεν μου λέτε όσα έργα έγιναν τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια. Είχαν επίβλεψη προκοπής, τι διαπιστώνετε, διότι καταραίουν σαν χάρτινοι πύργοι τα περισσότερα. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, τα έργα που έγιναν, κάποια έργα έγιναν. Όταν παίρνει κανείς κάποια χρήματα, ναι, θα κάνει κάποια. Ήταν κόμβοι, δρόμοι και πράγματα τα οποία γινόντουσαν σαν να παίρνει κάποιος ένα μεγάλο ποσό να του τύχει στο λότο και να πάει να πάρει ένα Ρόλεξ. Με καταλαβαίνετε πως μιλάω πολιτικά. Κατάλαβα εγώ τι λέτε. Και αυτοί οι δρόμοι οδηγούν στους παραχωρησιούχους των διοδίων. Αυτό είναι η κάψα μας και ο καηλές. Για μας σημασία έχει τα έργα τα οποία γίνονται να είναι καταρχάς προσαρμοσμένα στο πλαίσιο προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή, που δεν είναι, και δεύτερον να είναι παραγωγικές επενδύσεις. Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ δεν είναι προγράμματα για να κάνουν τη μια περιφέρεια αγνώριστη. Είναι προγράμματα που σου δίνουν 500 εκατομμύρια για 5 χρόνια. Ούτε πολλά ούτε λίγα. Όμως με ποια λογική πρέπει να δουν τα ανταγωνιστικά σου πλεονεκτήματα και να χτίσεις πάνω σε παραγωγικές επενδύσεις για να γίνεις καλύτερος. Όχι να κάνεις δρόμους και κόμβους οι οποίοι δεν είναι καθόλου, και υποδομές οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή, το οποίο δεν έγινε. Άρα δεν φταίει ο κακός ο καιρός και η μοίρα μας. Κοιτάξτε, ότι έπεσε βροχή πάρα πολύ που είναι κάτι πρωτόγνωρο, ναι. Αλλά η Λάρισα γιατί δεν πλημμυρίζει? Γιατί κάποιος δήμαρχος ονόματι Λαμπρούλης το 1980, ναι, είχε προνοήσει, μάλιστα, είχε φτιάξει αγωγούς ομβρίων, αλήθεια, οι οποίοι είναι 3,5 μέτρα, διότι έβλεπε ο άνθρωπος 40 χρόνια μπροστά. Δεν είναι όπως ο αγοραστός που βλέπει 6 μήνες μπροστά και πώς θα ξαναβγεί περιφερειάρχης. Σαφής. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ακούς μετά, λέει, και ο στρατός και κάνουν έργα. Συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει που μας τα έχουν κάνει τσουρέκια ο Δήμος. Πού είναι έργα, σωστά γίνονται μόνο αν είναι
έργα για το λαό ή τάγκ και τα λοιπά. Και είναι επιλέξιμες, λέει, δαπάνες τα αντιπλημμυρικά, γιατί δεν αποδίδουν κι άλλος. Φυσικά είναι επιλέξιμες, αλλά ακούστε, ακούστε νούμερα. Για να δείτε τον προγραμματισμό, την επόμενη προγραμματική περίοδο, στο μέτρο 2.1.1, ναι, που είναι έργα για τις... Το λέω με νούμερα, έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί κανείς να πάει και να το βρει αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ. Έχει πιστωθεί, έχει προτείνει ο αγοραστός και έχει αποφασιστεί να δοθούν 9,3 εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά έργα σε όλη τη Θεσσαλία, όλη την τετραετία. Το δηλαδή, ξέρουμε. 500.000 για τη Μαγνησία το έτος για αντιπλημμυρικά έργα, αν είναι δυνατόν. Ενώ έχει πιστώσει 2,9 εκατομμύρια ευρώ για την προσωπική του προβολή. Το ακούτε? Το ακούτε αυτό το πράγμα? Πώς κάνει αυτός ο άνθρωπος διοίκηση? Μάλιστα. Κύριε Κουρέτα, κουράγιο και καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Είναι σαφές.